Αυτά τα επιδόματα, επειδή αναφέρασαν στο Food Pass που έχει κάνει και μεγάλη φασαρία, δεν θα έχει ούτε μία πληθωριστική επίπτωση. Δεδομένου ότι τα παίρνεις από τη μία τσέπη και τα βάζεις στην άλλη. Δεν μιλάμε για αυξημένη προσφορά χρήματος. Και βέβαια επίσης καλό είναι ότι από ό,τι φαίνεται δεν οδηγεί σε οποιοδήποτε δημοσιονομικό ξεχύλωμα. Αν δινόταν αυτό το Food Pass χωρίς να υπήρχαν οι αναγκαίοι πόροι που προέρχονται από τη φορολόγηση των υπερκερδών των ή από δανεισμό εξωτερικό ή από εξωτερικό δανεισμό, εκεί πέρα θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα με αυτό τον τρόπο το συγκεκριμένο Food Pass φαίνεται να μην επηρεάζει ούτε να μας σπρώχνει σε χρέη ή σε πληθωριστική πίεση.